Συγγνώμη που έφυγα έτσι από το τραπέζι, αλλά όλη αυτή η ιστορία με τη Σάρα και το τι πέρασες, δεν μπορώ να τα ακούω. Τρελαίνομαι. Ναι, μωμά, εντάξει, το καταλαβαίνω. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όχι, δεν είναι φυσιολογικό. Δεν γίνεται να μπορείς να τα ακούς εσύ που τα πέρασες και να μην μπορώ εγώ. Μαμά, δεν πέρασες λίγα. Ούτε εσύ ούτε ο Μάρκος. Καλά. Ας πούμε κάτι άλλο. Δεν αντέχω να κουβεντιάζουμε αυτά. Ωραία. Μα και τι θέλεις να πούμε. Σωστά. Τι να πρωτοπούμε, είναι και τόσα πολλά. Για σένα, για αυτό που έπαθε ο Άρης. Για το ότι πρέπει να συνηθίσουμε την ιδέα ότι είσαι πατρεμένη. Ας τα πάρουμε ένα-ένα από την αρχή. Είσαι ευτυχισμένη με την επιλογή σου? Ναι. Ναι, είμαι ευτυχισμένη και ήρεμη με τον Παύλο. Και ο Άρης? Τον Άρη τον είδα σήμερα πρώτη φορά μετά το νοσοκομείο και ένιωσα μια περίεργη ανακούφιση που δεν θυμάται τίποτα. Σαν να γύρισε ο χρόνος πίσω τότε που ήταν όλα τόσο απλά, χωρίς διλήμματα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς... Χωρίς προσδοκίες. Όλα αυτά όμως είναι ψέματα. Κάποια στιγμή ο Άρης θα θυμηθεί. Και τότε? Τότε τίποτα. Σήμερα η ζωή θύμωσε πολύ μαζί μου.